Καλά. Με το καλό να μας έρθει μια χρονιά. Αμήν. Έτσι. Και με μπόλικο πράσινο θα έλεγα, αλλά πριν πάμε στο πράσινο, θέλω έτσι ένα λεπτό να δώσουμε μια εικόνα, κύριε Σαρή, που γνωρίζω ότι γνωρίζετε, για το τι γίνεται στο Λασίθι με τα 70 κρούσματα. Νομίζω τα κάποιο, περίπου 27 ήταν χθες της Ιεράπετρας. Τι γνωρίζετε, ξέρω ότι έχετε και με τον κύριο Σουρβινό ιδιαίτερες σχέσεις. Για δώστε μας μια εικόνα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν 76 τα κρούσματα στο Λασίθι. Όντως είναι έτσι τα πράγματα, και ο Σουρβίνος προχθές ανακοίνωσε ότι αυτές τις μέρες περιμένει ότι το 70% των κρουσμάτων στην Κρήτη θα οφείλεται στην Όμικρον, η οποία είναι υπερμεταδοτική. Αυτό έχει πλέον αποδειχθεί. Τσεκαρισμένο, αυτό που μένει να δούμε είναι αν τα καλά νέα τα οποία λαμβάνουμε και από τη Μεγάλη Βρετανία, ότι δηλαδή μειώνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, θα ισχύσει και στην Ελλάδα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ο δείχτης μητότητας στην Ελλάδα αγγίζει το 1-3%, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 0,1-0,3%. Που σημαίνει ότι για κάποιο αυτό λόγο... Αλλά αυτό μπορεί και σε έναν δέλτα ακόμα, όλα αυτά τα κρούσματα που έχουμε, να είναι περισσότερα δέλτα, ας πούμε. Ο δείχτης αυτός έχει... όταν βγήκε αρχικά, όταν μετρήθηκε, είχαμε τη Δέλτα παραλλαγή. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ αυξημένο στην Ελλάδα, οπότε μπορεί να είναι πιο αυξημένο για την Όμικρον, αυτό ήθελα να πω. Ας ελπίσουμε πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα μηνύματα που έχετε μέχρι τώρα για αυτήν, για την Όμικρον, είναι, πώς να το πω, αισιόδοξα ότι θα είναι μια γρήπη και θα περάσει, ή δεν γνωρίζουμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες? Μια γρήπη όχι, αλλά τα πρώτα μηνύματα που έχουμε είναι ότι έχει χάσει ένα μέρος της παθογονικότητας του ιού, δηλαδή της ικανότητάς του να στέλνει ανθρώπους στα νοσοκομεία και στις εντατικές. Μακάρι να τελειώνουμε με αυτό και να είναι, όπως λέμε, η αρχή του τέλους αυτό του κορονοϊού. Σε μερικές εβδομάδες από τώρα. Κύριε Σαρή, σαν πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας, ποια είναι η αίσθησή σας? Πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία ή πρέπει να παραταθεί, αυτό λίγο? Προφανώς, όσο έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα του τι ακριβώς αντιπροσωπεύει η Όμικρον, νομίζω θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο τρόπος μετάδοσης είναι, όπως σας είπα, μεταδίδεται σχεδόν 50 φορές γρηγορότερα, πολλότερα από την προηγούμενη παραλλαγή που ήταν η Δέλτα. Οπότε ναι, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας στα σχολεία. Νομίζω ότι το Υπουργείο θα αναθεωρήσει και το 50-1, γιατί δεν υπάρχει πλέον 50-1 με την Όμικρον, θα είναι 100%. Έτσι. Δεν νομίζω να 50-1 να παίξει. Και να μην ξεχνούμε ότι η Όμικρον έχει ρίξει πολύ την αντιστάσεις από τον εμβολιασμό, οπότε και εμβολιασμένοι μπορούν να κολλήσουν και να μεταδώσουν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, νομίζω, ή τουλάχιστον από όσους γνωστούς και φίλους που νοσούν, είναι εμβολιασμένοι αυτή τη στιγμή. Αυτούς που γνωρίζω, δηλαδή, στον περίγυρό μου, είναι όλοι εμβολιασμένοι. Αν πρόκειται για την Όμικρον, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει μοριακά τεστ στους ανθρώπους να διαπιστωθεί ότι όντως... Όχι, εννοώ να διαπιστωθεί ότι όντως νοσούν από την Όμικρον. Όχι, αυτό δεν το ξέρουμε. Από πού και δεν ξέρω πώς μπορεί να το μάθει κάποιος αυτό. Γιατί για τη Δέλτα το ποσοστό προστασίας που ήταν γύρω στο 75-80% σημαίνει ότι ένα 20-25% θα νοσήσει παρά τον εμβολιασμό. Ίσως ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Και ήθελα να ρωτήσω τώρα σχετικά με την Όμικρον. Επειδή υπάρχει αυτή η υπερμεταδοτικότητα, υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή θα υπάρχουν και υπερβολικά μεγάλη αριθμή κρουσμάτων, οι θάνατοι και οι εισαγωγές, επειδή θα υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα διασποράς, να κρατηθούν σε αυτά τα νούμερα, ή θα υπάρχει όντως πτώση? Κοιτάξτε να δείτε, έχετε δίκιο καταρχάς αυτό που ρωτάτε. Αν έχουμε μία πτώση της παθογονικότητας, ας πούμε της τάξης του 50%, αλλά οι μολύνσεις είναι περισσότερες του 50%, οι αριθμοί θα είναι ίδιοι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, στα νοσοκομεία και πιθανότατα η θάνατη. Γιατί και η εμβολιαστική κάλυψη της Ελλάδας κινείται σε κάποιο καλύτερο σημείο, αλλά όχι στο ικανοποιητικό που θα πρέπει να υπάρχει. Μην ξεχνούμε ότι φαίνεται ότι η Όμικρον
είναι λίγο πιο επιθετική στα παιδιά από ό,τι ήταν στις προηγούμενες μεταλλαγές. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να είμαστε και στο προηγούμενο ερώτημα της κυρίας Σταγκαράκη λίγο πιο προσεκτικοί με το πώς θα διαχειριστούμε την πανδημία στα σχολεία. Μάλιστα. Επόμενες μέρες. Μάλιστα, για να δούμε. Θα δούμε προς το παρόν την πληρώνει εστίαση, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι παράλογο, κύριε Σταγκαράκη, γιατί τι να πούμε τώρα, δεν υπάρχει λογική πίσω από κάποιες αποφάσεις οι οποίες παίρνονται. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ γιατί θα πάμε την ώρα μας. Όχι, όχι, θέλω να βάλω μια άνω τελεία. Αυτό το ότι είχαμε χθες από τα 76 τα 27 ήταν της Ιεράπετρας στα θετικά κρούσματα. Αυτό ας το κρατήσουμε. Έτσι και να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Ο ιός είναι εδώ και δεν ξέρουμε αν είναι η όμικρον ή η δέλτα ή δεν ξέρω τι άλλο. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που το έχουμε αναδείξει εδώ και χθες και τις προηγούμενες μέρες και έχει κάνει στους περισσότερους ακροατές μας κακή εντύπωση και είναι αρκετά προβληματισμένοι με την κοπή και των υπόλοιπων δέντρων που έχουν ό,τι πράσινο έχει απομείνει στην Ιερά Πέτρα, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, θα αποψηλωθεί. Χθες έγινε Δημοτικό Συμβούλιο, ένα από τα θέματα ήταν και αυτό, για να γίνει το Open Mall, το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου, και δεν κατάλαβα πραγματικά τι είναι αυτό που εμποδίζει να γίνει το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου, γιατί δεν πρόκειται για ένα κτίριο που θα φτιάξουμε και θα ένα μόλ, ας πούμε, όπως βλέπουμε αυτά της Αθήνας. Είναι άλλη, τέλος πάντων, με άλλο τρόπο θα λειτουργήσει αυτό το Open Mall που λέμε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να αποψηλώσουμε ό,τι έχει μείνει σε αυτή την πόλη. Και θα ήθελα έτσι την άποψή σας, μιας και εσείς ψηφίσατε αρνητικά χθες, όχι στη ξεπάτωμα δέντρων, όπως και η κυρία Κουτσφάκη με διόρθωσαν πριν. Οπότε οι υπόλοιποι, για να πάμε να το δούμε αυτό, κύριε Σαρή. Να το δούμε και σαν επιστήμονας στο πράσινο. Αν και δεν είναι ειδικότητα. Εντάξει, δεν είστε δασολόγος ή αστικού πρασίνου ή δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Αλλά ξέρουμε ότι τα φυτά, όπως μου λέγει και οι φίλοι μου χθες, επικοινωνούν μεταξύ τους. Πονάνε, τρομάζουν, όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο εμένα με λυπεί προσωπικά, γιατί αφορά το ύφος της πόλης μας και το μέλλον της πόλης μας. Εχθές λοιπόν έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο έγινε ξανά με τηλεδιάσκεψη, τη στιγμή που στην πόλη μας γίνονται εκδηλώσεις με εκατοντάδες ανθρώπους να στηβάζονται ένας πάνω στον άλλο, και έναν δήμαρχο να ζητοκραυγάζει ότι είμαστε μια COVID-free περιοχή, τα δημοτικά συμβούλια σε αυτή την πόλη εξακολουθούν να γίνονται με τηλεδιασκέψεις. Η τηλεδιάσκεψη κάποιους βολεύει. Γιατί πριν από μερικά δημοτικά συμβούλια, ο κύριος δήμαρχος φώναζε και με τρόπο πολύ έντονο έλεγε στον κύριο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου: την επόμενη φορά θα ήθελα να είναι διαζώσεις για να τους κοιτάω στα μάτια. Προφανώς και δεν έγινε, θεατρινισμοί ήταν αυτοί. Για να μας ρίξει τα έξτρα μάτια, βολεύει κάποιους ανθρώπους. Διότι ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να σου κλείνουν το μικρόφωνο στις τηλεδιασκέψεις, να μην ακούγεται η άποψή σου, να φωνάζουν 3-4 μαζί πάνω σε σένα όταν προσπαθείς να πεις κάτι το οποίο δεν τους συμφέρει. Το bullying που δεχόμαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι απίστευτο. Νομίζω χθες μεταδίδατε από το σταθμό σας στο Δημοτικό Συμβούλιο και εύχομαι να ακούσατε για να καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Οτιδήποτε προσπαθούμε να πούμε το οποίο δεν βολεύει την παράταξη του κυρίου Δημάρχου, είναι εκτός θέματος, μας κλείνουν τα μικρόφωνα και δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε. Μα οτιδήποτε, πραγματικά οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα συμβαίνει εδώ και καιρό στα συμβούλια. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο και χθες. Ένα από τα θέματα, και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό, είναι το πράσινο. Μας είπαν, τόνισαν πάρα πολλές φορές ότι το πράσινο θα αντικατασταθεί. Και προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι αυτό είναι ένα τρίκ γλωσσικό για να μας εξαπατήσουν άλλη μια φορά. Διότι όταν αντικαθιστάς πράσινο, ουσιαστικά αντικαθιστάς τη χρήση του. Όταν έχουμε πράσινο για σκίαση και το αντικαταστήσεις, πρέπει να βάλεις πράσινο που να σου δίνει την ίδια σκίαση. Και αν όχι άμεσα, στο άμεσο μέλλον. Αυτό δεν υφίσταται.
Άρα το πράσινο δεν θα αντικατασταθεί, θα εξαφανιστεί από την πόλη. Είχα λοιπόν τη χαρά να έχω μια συνάδελφο, ομότιμη καθηγήτρια στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, η οποία είναι ειδικότητά της στο αστικό πράσινο, ήρθε στην Ιερά Πετραπέρι στο καλοκαίρι και μου είπε η γυναίκα ότι αυτό που έχει συμβεί εδώ είναι ένα έγκλημα. Γιατί ήξερε πως ήταν η πλατεία μας πριν και την είδε μετά. Ότι είναι πολύ λάθος επιλογή τα είδη που έχουν επιλεγεί να φυτευτούν, γιατί αυτά δεν θα γίνουν δέντρα ποτέ, και να γίνουν δέντρα μετά από 40 χρόνια δεν θα έχουν τη σκίαση που είχαν τα προηγούμενα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν τους άρεσε και είχαμε ένα επεισοδιακό δημοτικό συμβούλιο. Από την άλλη, θα σας πω ότι έχουν επιλεγεί 42 δέντρα να κοπούν στην πόλη μέσα. Εγώ θα δεχτώ ότι ένα ποσοστό της τάξης του 10-12% όντως είναι προβληματικά και πρέπει να προμακρυνθούν. Δεν είναι όμως όλα προβληματικά. Δεν είναι όλα. Αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας για να εξυπηρετήσουμε τους εργολάβους που θέλουν να κάνουν κάποια έργα, γιατί όταν υπάρχει ένα δέντρο, δυσκολεύεται ο εργολάβος, είναι δύσκολο για τον εργολάβο να φτιάξει γύρω από το δέντρο και να δουλέψει, δηλαδή να γίνει η ανάπλαση με βάση το πράσινο. Είναι δύσκολο. Άρα για να εξυπηρετήσουμε τον εργολάβο, κόβουμε το δέντρο. Αυτό έγινε και την προηγούμενη φορά, κυρία Σταγκαράκη. Που είχε πάρθει απόφαση να μην κοπούν τα δέντρα. Έχω τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, έχω την απόφαση, αλλά το κυριότερο, έχω τη γνώμη και την υπογραφή, το έγγραφο που έστειλε η υπεύθυνη της Υπηρεσίας Πρασίνου της πόλης μας, η οποία είπε τότε ότι δεν πρέπει να κοπούν και να απομακρυνθούν οι 19 φύκοι της πλατείας. Την έγραψαν στα παλιά τους στα παπούτσια και τους έκοψαν. Τώρα έχουν πάρει την Υπηρεσία Πρασίνου και την έχουν κάνει σημαία. Και λένε, μα το υπέγραψε η Υπηρεσία Πρασίνου. Άρα... Εντάξει, τώρα όταν είσαι πολιτικός προϊστάμενος σε μια υπηρεσία, την κάνει μια νιώσα κεραμίδια. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Το γεγονός ότι αποδέχονται ή δεν αποδέχονται αυτό το οποίο προστάζει η Υπηρεσία Πρασίνου κατά το δοκούν, μας αποδεικνύει περίτρανα ότι σε αυτή την πόλη υπερισχύει το αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Είναι οι αποφάσεις ενός ανθρώπου. Ναι, αλλά εδώ κύριε Σαρή, όμως η μεγάλη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισε ναι στην αποψήλωση αυτών των 42 δέντρων που έχουν απομείνει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Στην πόλη αυτή ουσιαστικά δεν υπάρχει αντιπολίτευση στο Δήμο. Η αξιωματική αντιπολίτευση, αν μου επιτρέπετε τον όρο να τη χαρακτηρίσω έτσι, είναι απούσα. Δεν υπάρχει. Δεν τους βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς. Τους έδωσε ο κόσμος την ψήφο τους για να βρίσκονται στη θέση αυτή που πρέπει να βρίσκονται και να ελέγχουν την Δημοτική Αρχή, και εμείς ακούσαμε χθες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει τι ωραία και τι καλά που θα το κάνει ο Δήμαρχος αυτό που θα κάνει, και αποχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Υποθέσω ότι η όλη διαδικασία υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχει πριν αποφασιστεί η κοπή αυτών των δέντρων και η απομάκρυνσή τους, με κάποιον τρόπο, έτσι ώστε να είναι η μελέτη να είναι σωστή και να είναι ορθή. Ποια μελέτη ήταν αυτή η οποία οδήγησε στην απόφαση για την απομάκρυνση? Δηλαδή κάπου πρέπει να βασιστεί αυτή η απόφαση, η οποία πήραν και ψηφίσαν τελικά κατά πλειοψηφία, όπως είδαμε. Είχε πολύ δίκιο. Αυτό ήταν ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε χθες και μας είπαν ότι η μελέτη αυτή παρουσιάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή. Ένα ψέμα ακόμα. Δυστυχώς ο Δήμος αυτός διοικείται με πολλά ψέματα, κύριε Βενέτη, με πολλά ψέματα. Δηλαδή μας είπαν ότι πήγε στην Οικονομική Επιτροπή, πήγαν τα ποσά. Τα οποία δεν πήγε ολόκληρη. Δεν πήγε η μελέτη δηλαδή. Προφανώς. Αλλά όσα χρήματα χρειαστούν για ξεπάτωμα του δέντρων, καταλαβαίνω. Δεν συζητάτε η μελέτη και η φύση της μελέτης. Το δέντρο με το ονομάστηκε σε ευρώ. Κάπως έτσι. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω και πρέπει να ακούσουν οι ακροατές και να καταλάβουμε, είναι ότι όταν κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες είναι τόσο σοβαρές για το ύφος της πόλης μας, πρέπει να γίνονται αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, ακόμα και στην αντικατάσταση του πρασίνου. Μία υπηρεσία πρασίνου δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα. Ιδιαίτερα σε τόσο σοβαρές παρεμβάσεις, για την οποία μας είπαν ότι θα βγάλουν άδεια για
παρεμβάσεις, για μικρές παρεμβάσεις. Είναι μικρή παρέμβαση 42 δέντρα μέσα στην πόλη? Θα τρελαθούμε. Προφανώς όχι. Και μια λογική η οποία υπάρχει είναι ότι σε αυτό το δεν, να τα ξέρουν όλα, είναι λογικό ένας άνθρωπος προφανώς και ή μια παράταξη να μην τα ξέρει όλα, και αυτό και χρησιμοποιεί τους κατάλληλους ανθρώπους, τις κατάλληλες θέσεις, έτσι ώστε να προταθούν πράγματα τα οποία λειτουργήσουν. Και ο ηγέτης αυτής της κατάστασης να καταλάβει τους συνεργάτες του. Τίποτα περισσότερο. Εδώ βλέπουμε μια ανεξέλεγκτη απόφαση, η οποία θα οδηγήσει και σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, γιατί η διαφοροποίηση που θα γίνει στο περιβάλλον της πόλης είναι τεράστια. Τεράστια, πραγματικά. Νομίζω ότι όλοι ζήσαμε το καλοκαίρι τις θερμοκρασίες στο κομμάτι που έχει γίνει η ανάπλαση της πλατείας και το πόσο άλλαζε το μικροκλίμα και η θερμοκρασία όταν περνούσαμε αυτό το κομμάτι και ανεβαίναμε στο επόμενο κομμάτι της πλατείας, όπου τα δέντρα είναι ακόμα μεγάλα εκεί. Τα οποία θα φύγουν και αυτά, είπαμε. Τα οποία θα φύγουν. Θα μείνουν μόνο δύο σκήνοι, οι οποίοι είναι πάνω κοντά στην τράπεζα. Στην τράπεζα, ναι. Και τα πεύκα αυτά που είναι εδώ μπροστά, αλμυρίκια, πεύκα τη σκηνή είναι εδώ, και αυτά θα φύγουν και όλα τα. Δεν μπορώ να φανταστώ την πλατεία χωρίς δέντρα, πραγματικά. Μα σκεφτείτε κάτι. Μας λένε ότι αντικαθιστούν το πράσινο. Να. Αυτό μας λένε. Πηγαίνετε, υπάρχει ένα παιχνιδάδικο στην πλατεία, δεν θέλω να το ονομάσω να μην κάνουμε διαφήμιση. Έξω από αυτό το παιχνιδάδικο υπάρχει ένα σκήνος ίδιος με αυτούς που έχει φυτευτεί τώρα. Είναι 24 ετών. Πηγαίνετε να δείτε πώς είναι αυτό. Τη φιλοσιά και το. Ναι, μα πραγματικά πηγαίνετε να δείτε. Η διάμετρος του κορμού του είναι 15-20 εκατοστά. Είναι 24 χρονών αυτό το δέντρο. Αυτά τέτοια θα βάλουμε δηλαδή και στα υπόλοιπα σημεία. Προφανώς. Πώς θα αναρμονιστεί? Μας είπαν ότι το κάνουν για να αναρμονιστεί το μέρος της πλατείας που έχει αναπλαστεί με το επόμενο. Άρα θα φύγουν και οι αροκάλιες, αν δεν τις λέω σωστά, εκεί στην είσοδο κοντά της πόλης, και κάτι μεγάλα δέντρα, πεύκα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι εκεί στα πανάρια μετά. Δεν τα θυμάμαι. Ναι, και τέλος πάντων. Το σίγουρο είναι μεγάλες πόλεις και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Αποζητούν την προσθήκη πρασίνου και όχι την αντικατάσταση πρασίνου. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Σε αυτό που λέτε έχετε πάρα πολύ δίκιο, και μπορούμε να δώσουμε ένα ατράνταχτο παράδειγμα που τους το έδωσα χθες. Αλλά ξέρετε, μιλάμε, μας χλεβάζουν, μας κοροϊδεύουν, μας λένε μηδενιστές. Οτιδήποτε δεν τους συμφέρει και οτιδήποτε προσπαθεί να πάει λίγο κόντρα σε αυτό που λένε, προσπαθούν να το κοροϊδέψουν όσο δεν πάει άλλο. Θα βγουν μετά από λίγο σε εσάς. Θα ακούσετε τι θα πούνε για μας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ποια ήταν η απάντησή τους για την προσθήκη? Στην προσθήκη λένε ότι όχι, θα μπουν δέντρα. Είναι δέντρα αυτά που θα μπουν. Ναι, καλά. Λοιπόν, σαν και αυτά θα μας έβαζαν στην πλατεία. Ακούστε, το ίδιο απάντηση ήταν. Στην πλατεία τότε είχαν πει, αν θυμάστε καλά, στην πλατεία τότε. Θα μπουν μεγάλα δέντρα. Ότι θα μπουν μεγάλα δέντρα και όσα βγήκαν. Δεν μπήκαν όσα βγήκαν προφανώς. Ούτε μεγάλα. Μπροστά από το γωνιακό μαγαζί και κάτω το Mercedes, δεν ξέρω πώς λέγεται, είχε τρεις μεγάλους φύκους. Εκεί δεν έχει μπει τίποτα. Στο κομμάτι αυτό που κοιτάει τον κυκλικό κόμβο που είναι εκεί μπροστά, αυτό εννοώ. Δεν πήγε τίποτα. Άρα δεν αντικαθέστησαν τα δέντρα που έβγαλαν. Ένα αυτό. Δεύτερο, πηγαίνετε να ρίξετε μια ματιά, είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε πάει, ίσως δεν σας έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου. Γύρω από τα λιοντάρια. Όλα τα δέντρα είναι φύκη. Είναι όλα τα δέντρα φύκη εκεί. Δεν τολμούν να τα αγγίξουν τα δέντρα αυτά. Κάνουν παρεμβάσεις στην πλατεία αυτή και οι παρεμβάσεις ακολουθούν το πράσινο. Δεν ξεπατώνουν το πράσινο για να κάνουν παρεμβάσεις. Γιατί αυτοί είναι ανόητοι και είμαστε εμείς οι έξυπνοι? Μας είπαν, από τη μια μας λένε, τα δέντρα, οι φύκοι που έχουμε στην πλατεία έχουν βάλει τις ρίζες τους μέσα στα αποκεντρωτικά δίχτυα. Και από την άλλη μας λένε, αν σπάσουμε το παρτεράκι από γύρω, επειδή δεν έχουν ρίζες θα πέσουν. Τελικά τι από τα δύο ισχύει? Είναι παράλογο. Είναι παράλογο και δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν κάνει σημαία την απόφαση της Υπηρεσίας Πρασίνου. Και εξηγήστε μου σας παρακαλώ το γιατί η Υπηρεσία Πρασίνου και η προϊσταμένη της στην προηγούμενη κοπή των δέντρων έστειλε έγγραφο που μπορώ να σας το στείλω, να το έχετε στη διάθεσή σας αν θέλετε. Στο οποίο τάχθηκε ενάντια στην κοπή των δέντρων. Το θυμόμαστε αυτό. Γιατί το είχαμε πάλι κάνει σημαία και με αντιδράσεις ραδιοφωνικές. Τι να πω τώρα. Όπως το λέτε, τάχθηκε ενάντια και τώρα είναι υπέρ. Αυτό τι δείχνει? Αυτό τι δείχνει? Ότι υφίστανται πιέσεις. Ακριβώς. Μέσα στο Δημοτικό λοιπόν Συμβούλιο. Γιατί και αυτή που υπογράφει, ο υπάλληλος που υπογράφει,
γνωρίζοντας τον άνθρωπο, δεν νομίζω ότι υπέγραψε έτσι ελαφρά την καρδία. Ελαφρά την καρδία. Προφανώς. Αυτά τα δέντρα να κοπούν, τα 42. Και ναι, φίλε Νίκο που μας ακούει, ναι, θα κοπούν και του βετεράνου. Το παλιό βετεράνο, φυσικά και θα κοπούν. Και όλο αυτό να πάει πάνω, όλα τα δέντρα της πλατείας. Ό,τι έχει απομείνει σχεδόν θα φύγει. Ίσως να μείνει αυτό το σκήνος που είπες, Παναγιώτη. Είναι δύο σκήνια. Δύο σκήνια, ο ένας που είπες εκεί στο παιχνιδάδικο στη Σούλα, που είναι 25 χρονών και είναι έτσι, και δεν ξέρω ποιος άλλος. Αν λίγο πιο πάνω έχει άλλον ένα. Άλλον ένα. Ωραία, όλα τα υπόλοιπα θα φύγουν, να ξέρετε. Να ξέρετε. Εμείς το λέμε τώρα από προχθές. Και νομίζω ότι στο χέρι μας είναι να μην τους αφήσουμε το κάνουν, φίλε Νίκο, γιατί με ρωτάει πώς μπορούμε να εμποδίσουμε. Δεν ξέρω, οι οικολογικές ομάδες εδώ ποιο που είναι, κάτι τέλος πάντων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα για το open mall. Είναι ενεργοί πολίτες, δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Είναι το μέλλον της πόλης μας, το μέλλον των παιδιών. Τα νέα παιδιά που αντιδρούν. Δεν μπορεί ένα αρρωστημένο μυαλό να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε αυτή την πόλη. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αντικατάσταση, μας κοροϊδεύουν. Δεν είναι αντικατάσταση αυτό το πράγμα. Εμείς το ξέρουμε, γιατί το ζούμε στην πλατεία. Έτσι. Και το σοκ που έπαθα βλέποντας τα δέντρα κάτω εν μέσω πανδημίας, lockdown, φεύγοντας από εδώ από τη δουλειά 3 η ώρα, και να δω όλα τα δέντρα, όλα τα δέντρα κουτσουρεμένα στην πλατεία, κομμένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Το σοκ που έπαθε εκείνη τη μέρα δεν το ξεχάσω ποτέ μου, πραγματικά. Μα και κυρία Ταγαράκη, χθες το Δημοτικό Συμβούλιο προσπαθούσαν να μας πούν: δεν σας αρέσει που δεν είχαμε ποτέ πλατεία και τώρα έχουμε. Προφανώς. Τι πάει να πει αυτό. Θέλουμε, πλατεία με δέντρα. Τι πάει να πει αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλουμε μια πλατεία με νοοτροπία της 1980, γιατί αυτή η πλατεία που έχει φτιαχτεί είναι μια πλατεία νοοτροπίας 1980. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν φύγει από το σπίτι τους, δεν έχουν βγει λίγο έξω να πάνε να δουν πώς είναι ο υπόλοιπος κόσμος, για να καταλάβουν. Θα ντραπούν και οι ίδιοι για αυτό που έκαναν. Η πλατεία πρέπει, να είναι φιλόξενη πρωτίστως. Προφανώς και θέλουμε πλατεία. Και προφανώς όταν υπάρχει πλατεία θα παίζουν παιδιά. Το ότι παίζουν παιδιά και υπάρχει πλατεία δεν σημαίνει ότι είναι αυτή η πλατεία που μας αξίζει. Ναι, αλλά μισό λεπτό δες και τις ώρες που παίζουν τα παιδιά. Έτσι. Πρωί-πρωί και βράδυ-βράδυ το καλοκαίρι. Μας έλεγαν εμάς οι καταστηματάρχες μας πιάνουν και μας δίνουν συγχαρητήρια κτλ. Και απορώ. Σε άλλοι πολλοί ζούνε, με άλλους ανθρώπους μιλάω εγώ και εσείς που λέτε ότι λαμβάνετε τα μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα από πολλούς. Άρα είναι ένα θέμα ψέμα. Λένε ψέματα, λένε συνεχώς ψέματα. Ψέματα μας κοροϊδεύουν και προσπαθούν να υποβαθμίσουν το όλο γεγονός. Έλεγαν εχθές, μα καλά δεν το περιμέναμε ότι θα γίνει τέτοιος δώρος για ένα τόσο ασήμαντο θέμα. Είναι ασήμαντο θέμα η πόλη μας. Ναι, κυρία Σαγκαράκη, υπόθηκε αυτό. Και μας κατηγόρησαν ότι κάνουμε σοου γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο παίζεται στο ραδιόφωνο. Μας κατηγόρησαν. Μας κατηγορούν επειδή βγαίνουμε και ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, το καταλαβαίνετε. Μα αυτή είναι η δουλειά σας. Γι' αυτό σας εξέλεξε. Και η λογική ότι η αντίδραση του ότι για κάποιο τόσο ασήμαντο θέμα είναι και η οπτική την οποία έχουν για το συγκεκριμένο θέμα. Ότι είναι ασήμαντο. Προφανώς, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι ενός ανθρώπου διαταγές. Οι υπόλοιποι από κάτω ακολουθούν. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ό,τι και να πει αυτός ο ένας, οι άλλοι που είναι από κάτω του, όλοι μαζί συντάσσονται σε αυτό, συμφωνούν, δεν συμφωνούν. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν δική τους άποψη. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μεγαλώνουν παιδιά σε αυτή την πόλη και να τους αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ή δεν γίνεται ή δεν έχουν μέτρο σύγκρισης. Όταν έχεις βγει και έχεις δει 5 πράγματα, έχω ζήσει σε 3 χώρες σε αυτή την Ευρώπη. Σε 3 χώρες. Όταν έχεις δει λοιπόν πως ζει ο υπόλοιπος κόσμος, δεν μπορείς να το ανεχτείς αυτό. Θεωρώ ότι απλούστατα πρωτίστως δεν έχουν εικόνα και πιθανόν των υπόλοιπων χώρων που έχουν διαμορφωθεί σε άλλα μέρη και εκτός της Ελλάδος αλλά και εντός Ελλάδος. Βλέπουμε αυτό την κατάσταση η οποία προσπαθούν μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και άλλοι χώροι να μπορέσουν να αλλάξουν το μικροκλίμα τους, το οποίο είναι ανυπόφορο. Και εδώ επιδιώκουμε το να αλλάξουμε το μικροκλίμα μας, από ό,τι έχω καταλάβει, σε κάτι το οποίο δεν. Κύριε Βενέτη, είναι απλά τα πράγματα. Έγινε ένα λάθος κάποια στιγμή και επιλέχθηκαν θήκη να φυτευτούν στην πόλη. Ας το πούμε λάθος, γιατί έτσι το παρουσιάζουν. Θα ξυλώσουμε δέντρα 35 χρόνων επειδή κάποτε κάποιος έκανε ένα λάθος.
ζούμε στο 2022 πια. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχει και η αρχιτεκτονική και η μηχανική που μπορούν να κάνουν θαύματα. Εγκυβωτισμό ριζών. Οτιδήποτε μπορούν να κάνουν. Ναι, αλλά είναι ακριβή αυτό τώρα. Ακριβό τώρα και ελαλήδικο, παιδί μου, τώρα τι λες. Όπως το λέτε, κυρία Τσαγκαράκη, αυτό κοστίζει. Αυτό κοστίζει. Κρατήστε το και σκεφτείτε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό που λέμε. Ναι. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις, βέβαια. Προφανώς. Τι θέλετε να πούμε για τις πλάκες που θα βγει ο όμορφος κυβόληθος και θα μπει αυτό το χάλι, με συγχωρείτε για την έκφρασή μου, οι πλάκες αυτές, οι οποίες, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω λίγο τη μελέτη που έχει της πλατείας του κομματιού που έχει αναπλαθεί, θα πρέπει να είναι άλλου τύπου. Και μπήκαν άλλου τύπου πλάκες. Μάλιστα. Τι να πω, δεν μπορώ να το σχολιάσω διαφορετικά. Πραγματικά θλίβομαι, με συγχωρείτε, ανεβάζω τον τόνο, αλλά θλίβομαι. Είναι πικρία αυτό που βγάζω. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, οι υπόλοιποι τώρα γιατί ψήφισαν να ναι. Αυτό θα πρέπει να τους βρείτε, πρέπει να τους βρείτε και να τους ρωτήσετε. Το τελευταίο διάστημα η μείζωνα αντιπολίτευση είναι 100% με τις προσταγές του κυρίου Δημάρχου. Ναι. Αυτό βρείτε τους και ρωτήστε τους γιατί. Εντάξει, ο κόσμος νομίζω έχει καταλάβει και ξέρει γιατί λειτουργεί έτσι και η αντιπολίτευση. Αυτό είναι ένα φτύσιμο και μια μούτζα, κυριολεκτικά, σε αυτούς τους ανθρώπους που ψήφισαν έτσι όπως ψήφισαν. Αυτοί να το γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό απαξιώνουν τους συμπολίτες μας που τους ψήφισαν. Ο ρόλος τους θα έπρεπε να είναι εκεί. Και επίσης δεν έχω καταλάβει, συγγνώμη κύριε Σαρή που διακόπτω, γιατί δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Πόσες φορές έχετε λείψει από τα Δημοτικά Συμβούλια? Τρεις συνεχόμενες. Τέλος. Δεν ξαναπατάς. Πάει ο επόμενος. Αυτό δεν λέει ο κανονισμός, δεν κάνω λάθος. Αυτό λέει. Σωστά. Λοιπόν, γιατί το ανεχόμαστε, γιατί. Ποιος εξυπηρετεί τώρα όλο αυτό? Τέλος πάντων. Οπότε όλοι ψήφισαν λοιπόν ναι, να φύγουν αυτά τα δέντρα, τα 42, έτσι, και από την οδό Λασθένους και την κεντρική πλατεία, το υπόλοιπο από το Βετεράνο, τα μεγάλα δέντρα και πάει πάνω και θα μείνει ένα-δύο, όπως είπαμε, και από την παράλληλη της Δημοκρατίας, ξανά δεν θυμάμαι πώς το λένε, και από εκεί, από το ΣΥΝΚΑ και κάτω, όλα τα δέντρα, ό,τι υπάρχει. Τέλεια. Γιατί το Open Mall χρειάζεται να κόψουν τόσα δέντρα. Το Open Mall, τέλος πάντων τώρα. Λέμε Open Mall και ο κόσμος θα νομίζει ότι θα φτιάξουμε κάνα κτίριο και κάνα. Το έχουμε εξηγήσει. Δεν είναι έτσι η κατάσταση. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αδράτουν την ευκαιρία αυτή. Μα το Open Mall γίνεται για να γίνει διαμόρφωση, ο Θεός να την κάνει των πλατιών, των δρόμων κτλ. Γι' αυτό μπήκαμε σε αυτό το. Μην νομίζετε τώρα ότι δουλεύουμε για τους εμπόρους. Το Open Mall θα είναι μια συνεργασία συγκεκριμένων καταστημάτων που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά ας μην μπούμε σε αυτό τώρα να εξηγήσουμε. Να σας πω, πώς είναι δυνατόν να δουλεύουμε για τους εμπόρους όταν μειώνουμε το πράσινο και τη σκίαση και ταυτόχρονα θα πρέπει το καλοκαίρι να αυξάνουν αυτοί τα κοστολόγια για να κρατούν τις θερμοκρασίες μέσα στο μαγαζί τους σε επίπεδα ανεκτά. Σωστή. Δηλαδή, τους κόβουμε το δέντρο, ναι, τη δροσιά και τους βάζουμε να βάζουν air condition για να. Δηλαδή, έτσι δουλεύουμε υπέρ των εμπόρων. Ναι. Με 50 βαθμούς θερμοκρασία έξω στην πλατεία της Ιεράπετρας. Μάλιστα. Αλήθεια, πραγματικά δηλαδή, υπάρχει κανένας που πιστεύει ότι όντως αυτό γίνεται για να επωφεληθούν οι έμποροι αυτής της πόλης? Ναι. Το καλοκαίρι θα δείτε τι θα γίνει. Το καλοκαίρι, μα το δάμε στο κομμάτι που φτιάχτηκε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το δουν, να το ξανασκεφτούν και να το πάρουν πίσω αυτό. Και όχι μόνο τα 42, να φυτέψουν και τα υπόλοιπα 65 δέντρα. Κυρία Σαγκαράκη, είδατε τι έγινε την προηγούμενη φορά. Ο κόσμος αντέδρασε. Να. Κάποιοι πήγαν στην αστυνομία, έγιναν μηνύσεις. Έγιναν προσαγωγές την προηγούμενη φορά. Να. Και βρήκαν την ευκαιρία με το που κλείσαν τον κόσμο μέσα και πήγαν και τα έκοψαν. Μα, ξέρετε τι συμπεριφέρονται είναι αυτές. Ούτε η μαφία δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα κάνουμε και το ραδιοφωνικό μας αγώνα και το δημοσιογραφικό μας αγώνα, εκφράζοντας την αντίθεσή μας σε όλο αυτό που έρχεται. Ναι. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Έχουμε μείνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τρεις άνθρωποι που φωνάζουμε. Και προς τη μήνυ της, η κυρία Κοτσιφάκη χθες φώναξε, είδε την αδικία που γίνεται και ψήφισε κατά.
έχουμε μείνει 3-4 άνθρωποι που φωνάζουμε, θα καταντήσουμε στο τέλος γραφική. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη και των υπολείπων της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτού του Δήμου. Πρέπει να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Ο κόσμος τους ψήφισε για να είναι εκεί. Να είναι εκεί και να κρίνουν τη δημοτική αρχή. Κάποιοι ίσως ήθελαν καρέκλες, δεν τις πήραν και έφυγαν. Δεν είναι όμως αυτός ο ρόλος. Ναι. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Τρεις άνθρωποι μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε παρόλα αυτά. Τι να πω. Με συγχωρείτε για τον τόνο. Όχι. Συμπάσχουμε τώρα. Δεν νομίζω ότι ο τόνος απλά είναι και πιθανό να είναι και ήπιος μπροστά σε αυτό το όλο το οποίο συντελείται αυτή τη στιγμή. Γιατί συνεχίζεται με την πλειοψηφία ένα έγκλημα στο χώρο της Ιερά Πέτρα χωρίς λόγο. Δηλαδή, αντί να υπάρχει αθρηστικά, πιστεύω, τα 65 καινούργια δέντρα, όπως έλεγε η Μαρία, μαζί με τα 42 να αθροίσουν έναν αριθμό ικανό στο να μπορέσει και η επισκεψιμότητα των τουριστών εδώ να είναι και κάπως περισσότερη ακόμα και από τον περιβάλλοντα χώρο και από το περιβάλλον μας. Αφαιρούμε ακόμα και από αυτό. Δεν ξέρω. Αν θυμηθείτε, εσείς κύριε Βενέτη, μάλλον δεν θα το θυμάστε, η κυρία Τσαγκαράκη θα το θυμάται, ο δρόμος ο οποίος πήγαινε προς το γυμναστήριο πάνω, η αυτή η ευθεία, ήταν γεμάτη βίσκους. Μου το θύμισε χθες η κυρία Κοτσιφάκη. Ήταν γεμάτος ο δρόμος, δεξιά και αριστερά, οι βίσκους. Ο βίσκος στην περιοχή μας ευδοκιμεί. Ήταν πανέμορφα δέντρα. Τα έβγαλαν με την υπόσχεση ότι θα αντικατασταθούν. Έχετε δει έστω και ένα δέντρο στο δρόμο αυτόν? Όχι, δυστυχώς ίδια, όχι. Η ίδια δημοτική αρχή τα έβγαλε. Ο ίδιος άνθρωπος τα έβγαλε. Είναι σαν κάποιος να έχει πάρει όρκο να καταστρέψει αυτή την πόλη. Δεν ξέρω γιατί. Οποιαδήποτε μεταβολή η οποία αφαιρεί, είναι σίγουρο ότι οι επιπτώσεις οι οποίες θα είναι και οι άμεσες και οι έμεσες θα είναι τεράστιες. Πρέπει να αναλογιστεί ο καθένας που παίρνει αποφάσεις ότι το έγκλημα δεν είναι αυτό που κάνεις μόνο εκείνη τη στιγμή, είναι αυτό το οποίο έρχεται μετά από αυτό. Έγκλημα διαρκείας, λοιπόν, και προμελετημένο, παρακαλώ. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι επειδή βλέπω ότι θα βγουν και θα αρχίσουν να λένε... Έχει ζητήσει η κυρία Αντιδήμαρχος και η να βγει και να πει ό,τι θέλει. Εχθές μας έλεγε, μας αποκαλούσε γεωπόνους, μας έλεγε, δηλαδή, τι να πω, το επίπεδο είναι τόσο χαμηλό. Έχει πέσει τόσο χαμηλά το επίπεδο στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πολλές φορές απορώ τη δουλειά έχω εκεί μέσα. Πραγματικά. Ας βγει λοιπόν η κυρία και ας πει το παραμυθάκι της, ας πει το τραγουδάκι της, την ξέρουμε πια τη δουλειά. Στην Ιερά Πέτρα είμαστε μια μικρή κοινωνία και γνωρίζουμε τι είναι ο καθένας. Και εμείς εδώ, έτσι, δημοκράτες, και ακούμε όλες τις φωνές. Προφανώς θα την ακούσω κι εγώ με μεγάλη χαρά. Κύριε Σερή, εύχομαι καλή χρονιά να έχουμε, πραγματικά, έτσι, με υγεία πάνω απ' όλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας. Καλή πρωτοχρονιά και θα τα πούμε σίγουρα. Και ελπίζω κάτι τελικά αυτός ο κόσμος αυτής της πόλης να δει το όφελός του και να προσπαθήσει ώστε να το αντιστρέψει αυτό που... Ξέρετε, υπάρχουν πάρα... Δεν ξέρω αν ακούτε τα μηνύματα. Πάρα πολλές αντιδράσεις. Όχι, που έχω εδώ στο κοινό. Πάρα πολλές αντιδράσεις. Κυρία Τσαγκαράκη, κάνετε λάθος. Εχθές μας έλεγα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι τους σφίγγουν το χέρι και τους λένε συγχαρητήρια. Έχω πάρα πολλές αντιδράσεις από κόσμο. Πάρα πολύ που σκέφτεται και τι θα κάνουμε. Πώς θα το σταματήσουν. Αυτή είναι η ερώτηση που λαμβάνω. Κυρία Τσαγκαράκη, δεν είναι έτσι. Μας έλεγαν εχθές ότι τους σφίγγουν το χέρι και τους λένε συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο. Οκ, εντάξει, το αντιλαμβάνω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Ευχαριστούμε.